Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, γιατί εχθές το βράδυ είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο ποτάμι. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Λιμπεράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εχθές το βράδυ ευνηδιαστήκαμε όλοι από την απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη ή τέλος πάντων την εισήγηση του Σταύρου Θεοδωράκη να μην είναι τελικά υποψήφιος και το ποτάμι εισηγήθηκε να μην κατέβηκε στις εθνικές εκλογές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου που είναι το όργανο που αποφασίζει ότι κάνει το ποτάμι σε κάθε φάση. Και εκεί η εισήγηση του Σταύρου Θεοδωράκη ήταν πρώτον μας ανακοίνωσε την απόφαση του να παραιτηθεί, το οποίο είναι και κατανοητό και αξιοπρεπές και νομίζω ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη ενός πολύ κακού αποτελέσματος και ως τέτοιο πρέπει να καταγραφεί νομίζω στη συζήτησή μας. Και επίσης η δεύτερη του άποψη, δηλαδή αυτό που αφορά το μέλλον και αφορά περισσότερο και τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως τους ψηφοφόρους του ποταμιού, είναι ότι θα ήταν μια επιδεικτική, ας πούμε, αγνόηση της λαϊκής ετοιμιγορίας το να επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε ένα αποτέλεσμα μέσα σε ένα μήνα. Κυρία Λιμπεράκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πώς γίνεται όμως να παραιτηθεί ο πρόεδρος να εισηγηθεί να μην κατέβει το ποτάμι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει το ποτάμι, θα διαλυθεί? Εδώ στο δαχτυλίδι. Αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό που λέτε, διότι το ποτάμι σε πείσμα των περίπτου αντιθέτου απόψεων και κριτικών είναι ένας κομματικός σχηματισμός. Έχει αντιπρόεδρο, έχει καταστατικό. Ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν είπε ότι θα μεταναστεύσει στη Κολομβία, προς τη Βενεζουέλα. Είπε ότι δεν θα είναι, ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες. Αυτό έχει συμβεί σε όλα τα κόμματα. Δεν χρειάζεται να είναι 150 χρονών για να αναλάβει την ευθύνη και να φύγει. Η δική σας άποψη, ποια είναι, κύριε Λιμπεράκη, η δική σας άποψη προσωπικά, είναι ότι το ποτάμι πρέπει να κατέβει στις εκλογές με τον κύριο Μαυροτάη, με κάποιο πρόεδρο που θα εκλέξουν τα όργανα σας? Ποια είναι η δική σας πρόθεση, άποψη, μάλλον? Η δική μου άποψη, η οποία συμβαίνει να ταιριάζει πολύ καλά και με την άποψη της πλειοψηφίας, είναι ότι το ποτάμι έχει ακόμα πολλά να δώσει στο πολιτικό ελληνικό σύστημα. Έχει πολλά να δώσει επειδή έχει μια ψύχρεμη και μια ξεκόμπλαρη, αν θέλετε, αντίληψη, η οποία τονίζει τις θετικές λύσεις ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, ένα πετραδάκι στο πολιτικό πολιτισμό, το ποτάμι το έχει κάνει με όλους τους δυνάμεις ως τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό δεν θα πει όμως ότι πρέπει να κατεβαίνει σε όλες τις εκλογικές μάχες σαν οι άνθρωποι, τα στελέχη του και οι ιδέες του να είναι αναλώσιμα, να μπορούμε να τα πετάξουμε και να τα τρέξουμε και να τα ρίξουμε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ χρήσιμο ρόλο στο πλάι του κοινοβουλευτικού, έτσι, σαν ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, για ένα διάστημα, να συνεισφέρουμε, να συμβάλλουμε. Άρα δηλαδή να παραμείνει σαν σχηματισμός και να μην κατέβει, λέτε κι εσείς. Το ποτάμι θα παραμείνει σαν σχηματισμός οπωσδήποτε. Καταλαβαίνετε, ναι, το ποτάμι. Στις εκλογές λέμε, στις εθνικές που έχουμε σε ένα μήνα, δεν τις έχουμε σε 3-4 μήνες. Εδώ τις εκλογές λέμε σε 7 Ιούλη. Να κατέβει ή όχι? Ακριβώς σε αυτές λέμε να μην κατέβει. Α, μπράβο, αυτό. Άρα να μείνει ως ένας πολιτικός φορέας προβληματισμού, καταλαβαίνω. Όχι, μη μου το πάτε σε λέσχη συζητήσεων, γιατί ξέρετε, αυτό στο πολιτικό δικτυλόγιο ακούγεται κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τι λέτε, κύριε Καμένο? Έχουν πάρει ένα εκατομμύριο ευρώ, πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ επιχορήγηση. Τι εννοείται επιχορήγηση? Για τις εκλογές. Άρα πρέπει να κατέβει. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν έχετε διάθεση να αντιδικήσουμε τον κύριο Καμένο. Όχι. Ούτε ο κύριο Καμένο. Θα κάνουν και το ένα εκατομμύριο που είναι στο ταμείο. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, κύριε Λιμπεράκη. Συμπερασματικά, εσείς λέτε να μην κατέβει, και κανένα λεπτό. Εσείς λέτε να μην κατέβει το ποτάμι, να παραμείνει ζωντανός οργανισμός, να κινηθείτε στο πλάι του πολιτικού συστήματος και βλέπετε στο μέλλον τι κάνετε. Και να συμβάλλουμε τον προβληματισμό μας στο τελικό γίγνεσθε. Αν χρειαστεί να ξαναπούμε στη Βουλή, θα ξαναπούμε σε στιγμή που θα είναι πιο πρόσφορη για μας. Είναι λίγο ακατανόητο αυτό, πάντως, κατά τη γνώμη μου, γιατί ένας πολιτικός σχεδιασμός που είναι ήδη στη Βουλή, είναι ακατανόητο τώρα να μην κατέβει, τουλάχιστον στις εκλογές που θα γίνουν άμεσα. Καλά, εκεί μέσα, συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, όπως το καταλαβαίνω, δεν είπε κάποιος στον Σταύρο Θεοδωράκη, είχαμε ευρωεκλογές, οκ, δεν πήγαμε καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και το πρώτο κόμμα.
να καθίσουμε Σταύρο, να τελειώσουμε τις εθνικές εκλογές και μετά να κάνουμε την αυτοκριτική ή εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ένας μήνας είναι στο κάτω-κάτω. Δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνετε, εκτός και αν δεν γνωρίζετε, ότι το όριο για να μπει κανείς στη Βουλή είναι το 3%. Αν λοιπόν εσείς σύρατε 85.000 ψηφοφόρους, λέγοντάς τους, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που θα ψηφίσεις να μπει στην κυβέρνηση, αλλά σας σέρνω παρόλα αυτά, γιατί είσαστε το άρμα μου και θέλω να σας επιδείξω ότι είσαστε οι 300 του Λεωνίδα. Αν με αυτά τα υλικά θα κάνατε πολιτική, φοβάμαι ότι με τα ίδια υλικά κάνετε και την επιστρέψουν τον εκατομμύριο πίσω. Κύριε Καμένο, ένα λεπτό. Κυρία Λιβεράκη μου, εγώ δεν έχω, εγώ σας ρώτησα αν κάποιος είπε αυτή την άποψη στο Σταύρο. Αυτό όχι, δεν είπε κανείς αυτή την άποψη στο Σταύρο. Ρωτά. Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσατε να την πείτε εσείς στο Σταύρο. Εμείς πάντως που κουβεντιάζαμε το Σταύρο, γιατί είχαμε συνεδρίαση, όχι γιατί είμαστε μια πάρα, σας μεταφέρω την απόφασή μας. Εμείς αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εγώ και να το πω, ή ο Γιάννης, άμα το πούμε στο Σταύρο, πολύ, το πιθανότερο να μας ακούσει. Εδώ λέμε τι λένε τα όργανα και τι λένε τα μέλη. Αν κάποιος του είπε, ένας μήνας είναι. Να περάσουν και οι εθνικές εκλογές, να τελειώνουμε εκεί, να πάρουμε τις αποφάσεις μετά. Αυτό ρωτάμε. Εμείς δεν πάμε να τελειώνουμε. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Εμάς ο στόχος μας δεν είναι να τελειώνουμε. Παράδοξο. Ο στόχος μας είναι να είμαστε κρίσιμοι. Και θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα είμαστε πιο χρήσιμοι. Πρώτα, γιατί θα υπάρχουμε και δεύτερον, γιατί θα είμαστε καλώς. Κύριε Λιμπεράκη, μένει να δούμε και η απόφαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για που ήσασταν ξεκάθαροι. Δηλαδή, στο τι θέλετε εσείς, το τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.